Τεχνικής. Αυτό είναι το αυτοκριστή, θα είναι εκτός κοράδος. Άρα, για πρώτη στη ζωή της παράστησης, τη χάσατε, δεν είναι. Ή τη γράφησε λίγο. Και εγώ δεν είχα σκόνα. Εγώ ήθελα να πάω στην κοινωνική σκηνή. Είχε την όπερα Καβαλαγαρία τουριστικά. Αυτό το τουριστικά μου θύμιζε κάτι πίτσες, στις τρεις μία δωρεάν. Κατάς τη δωρεάν και τις άλλες επιστρέψεις. Και έτσι τρως και δωρεάν. Αυτή είναι η θεωρία της πίτσας και μόνο έτσι θα την δώσω. Αυτό έτσι που τα ακούς αυτή στην Τρόικα θα απαιτηθούν πάντα. Βλέπω πάντα στην παιδική πόρτα, δεν πρέπει να δώσω. Τότε άρχισε δύο ήταν, πάντα. Τα τρία μία την ημέρα θα έκανα δύο. Το ένα δύο το έσκυψε στο Βινιζέλο. Δεν θυμάμαι το ευχαριστώ. Το Γενάρη του 1996 τηλεφώνησα στη μουσική σκηνή Μετρό, πάνω στην Γκίζα. Το εγώ σε ο Μάλλονς. Εκεί ο Δράφης είχε πει όλο το μαγαζί και είχε κάνει την κυρία από την είπε και μετά τα μαζί. Η κοπέλα που σήκωσε στο τηλέφωνο, μάλλον γέλαγε. Λέει, εδώ πέρα εμείς έχουμε μόνο καρέκλες, δεν έχουμε τραπέζι. Πήρα να τραπέζι από το σπίτι. Και έτσι έπαιζε το τραπέζι. Το τραπέζι το είχε αγοράσει το 1980, 180 αρμές, σε 6 δόσεις. Και το δώσει την κλίτουσα. Αυτός και ο επιπλάστη γρίστος στην οδό Αναχώρης, χτύπησε μέσα στο κεφάλι και έπαθε πολιτική αμνησία. Τον σήκωσε ο Μονάβης. Ένας πανούργος Μονάβης. Δεν σάχνει ποτέ να διαλέξει το όνομα της, ποτέ. Το την έστησε. Την πρωταπηλιά του 81, το πήρε τηλέφωνο να δείξει την εφορία. Την Γιώτα, θυμάμαι. Να πάει να παραλάβει μια επιστροφή φόρου. Έκλεισε το μαγαζί, έφυγε πολύ ο μόλις έδωσε την πέρα, βρήκε άλλο 8 άτομα. Είχα πάει για τον ίδιο λόγο. Εκεί έσκυνα. Την Ολουδό, στην Αεραπρόβληση. Το Μάρτιο το 81 πήγα να πάρω μια φουδέζα. Να την πάω σε κάποια έργα που είχε καταγενέθλια. Μπα και γίνεται εδώ. Αφού τη πήρε την αφουδέζα και την άνοιξε, βρήκε μέσα μια καρτούλα η οποία και έγραφε. Στη λατρεμένη μας γιαγιά. Τα εγγόνια Χρήστος, Μαρία, Τάσος και Χαρούλα. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Επίσης πέρα έσκαλα. Το φούρναρι στη Μαυρομιχάλη. Πάμε στη Ζηγαδιά και θα βρει ένα μικρό ποτικάκι που ζυγίζει το μόνο του. Αυτό τη μάμη ζυγίζει και τα αυτά γραμμάρια. Το ψηφικατζή στην Ερεσό. Ήταν μαρτυριάρης. Πάλι στην αστυνομία. Ένα ξυδιάδωρα στην Ερεσό. Δηλητηρίασε από κάτι καπολίτσικα και φυλάκια. Το ζαχαροπλάστη στην Καλλιδρομή. Μια τρίδα λόγω ερωτικής απογοήτευσης βρήκε καταφύγιο μέσα σε μια πάστα. Το διαχειριστή της πολυκατοικίας στην οδό Μαυρομιχάλη 57 όπου έμενα από τότε. Ακόμα περιμένω τα αρέσει των μηνών. Οκτώμβριο στο 80. Πέμπτος το 81. Έκτος το 82. Και ενδέκατος το 83. Περιμένω ακόμα τα αρέσει. Έχει πεθάνει. Τον καπετζή στην Ασκληπίου. Όταν που το πήγε και παρήγγειλε ένα σάμαρι, χρειάστηκε καπριόνι. Για να το κόψω. Τον ηλία του κουρέα, τον γνωστό αυτή. Την πρώτη φορά που πήγα εκεί πέρα για να κουρευτώ, μου πήρε 5-6 ψαλιδιές και πήγε στη λαϊκή μου ψωνίση. Και πάρα με παράτησε. Και κάτι που έδωσε όταν πήγα στον υπηαγωγείο. Η πάπια πήγε στην πηγή, αρκεί ήταν ερχόταν και η μπεμπέ γλύκη πέρα. Η πάπια πήγε στην πηγή και παραλίγο να πνιγεί. Την είδαν κάποιοι που μαζέμαν λάχανα και όλοι μαζί το ρίξαν στα χάχανα. Το σκάει πάντα από εκεί όταν κοιμάται από εκεί. Μια μέρα στο κεφάλι της τα τσούμπαρα, πέταξαν πέτρα και πέταξε καλούπα. Η Χίνα έφαγε τυρί
στην πλάτη ήταν της πυρήνης. Γελάγανε τα γαλιά και αυτοί καμάρωνε. Την πήγαν στον γιατρό, θα τα κακάρωνε. Εκεί στο νηπιαγωγείο τα έφτιαξε νηπιαγωγό. Εσύ και δεν μέσα χωρίσαμε. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Άσε, κούλα.